Κύριε Πρόεδρε, πότε και πώς πήρε το επιμελητήριο την απόφαση για τη βράβευση των παιδιών των μελών του που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Είναι μια δράση την οποία την κάνουμε εδώ και χρόνια. Πέρυσι μόνο δεν έγινε λόγω των συνθήκων. Η απόφαση λήφθηκε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου. Αποφασίσαμε να βραβεύσουμε τα παιδιά που πέτυχαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα παιδιά των μελών του επιμελητηρίου. Να τα συγχαρούμε για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τα ευχηθούμε καλές σπουδές. Σε τι συνίσταται το βραβείο? Το βραβείο έτσι είναι μια επιβράβευση των κόπων τους και μάλιστα σε μια χρονιά όπως την περσινή, κάτω από αντίξουες συνθήκες, με περιορισμός, με τηλεκπαίδευση, με άνοιγμα και κλείσιμο των σχολείων κάθε μια εβδομάδα. Τα παιδιά ήταν λίγο μπερδεμένα, ζορίστηκαν πολύ περισσότερο από άλλες φορές και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε έτσι για να τα επιβραβεύσουμε για την επιτυχία τους. Ποια μέτρα έχετε λάβει λόγω της πανδημίας για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης? Στην εκδήλωση, ενώ είχαμε πει ότι θα την κάνουμε ανοιχτή και θα έχουμε και τους γονείς και τους καθηγητές και επισήμους οι οποίοι θα βρέβευαν τα παιδιά, αναγκαστήκαμε λόγω των μέτρων να τηρήσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γι' αυτό στήθηκαν μόνο 24 καρέκλες, όσα ήταν τα παιδιά. Δεν κλήθηκε κανένας γονέας, κανένας συγγενής, κανένας επίσημος, παρά μόνο 4 μέλη από την Διοικητική Επιτροπή, τα οποία έδωσαν τα πτυχία, τους επένους μάλλον και τις επιταγές, με μάσκες κανονικά και αποστάσεις όπως επιτρέπεται. Θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα που δεν σας ρωτήσαμε? Όχι, αυτά. Απλώς μόνο να πούμε ότι εμείς σαν επιμελητήριο στηριζόμαστε στη νέα γενιά, στα παιδιά αυτά τα οποία πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θέλουμε δίπλα μας, θέλουν να έρθουν στο επιμελητήριο, να ενημερωθούν πρώτα απ' όλα τι είναι το επιμελητήριο, τι μπορεί να κάνει. Και εμείς θα είμαστε εδώ ανοιχτές οι πόρτες να τα βοηθήσουμε και κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και μετά στο στίβο της εύρεσης εργασίας, στο περιβάλλον, το οικονομικό, το οποίο ανοίγεται μπροστά τους. Και τους ευχόμαστε πάντα καλές σπουδές και υγεία. Γεροί να είμαστε και θα είμαστε εδώ για όποιον χρειαστεί τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή χρονιά και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή χρονιά σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές. Και να είναι μια χρονιά η οποία να ευχηθούμε να τελειώσει αυτό το κακό το οποίο ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Και να ευχηθούμε τώρα, λόγω της ευκαιρίας που μου δίνεται, να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για να πραγματοποιήσουμε και τη ΣΕΡΕΚΣ του 2020. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε έτσι θέληση να κάνουμε τη ΣΕΡΕΚΣ του 2022, η οποία θα ανταμείψει τους ΣΕΡΕΟΣ για αυτά τα 2 χρόνια για τα οποία δεν έχει γίνει.